Ο γιος του κοροναϊού έχει εξαπλωθεί και στη γειτονική Ιταλία. Πώς το σχολιάζετε εσείς αυτό, ανησυχείτε? Βέβαια ανησυχεί, όλος ο κόσμος ανησυχεί. Γιατί να μην ανησυχούμε, μπορεί να έρθει και σε εμάς εδώ. Ξέρετε ότι θα φτάσει στη χώρα? Δεν ξέρουμε, τι να σας πω. Σίγουρα θα φτάσει. Κάτι άκουσα, νομίζω ότι έφτασε ήδη. Πιστεύετε ότι η χώρα μας είναι ικανή να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο ιό, μια τέτοια επιδημία? Νομίζω πως όχι. Τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να κάνει, ποια μέτρα θα πρέπει να λάβει η χώρα? Καταρχάς τα νοσοκομεία. Θα πρέπει να υπάρχουν γιατροί, κρεβάτια, νοσηλευτές, νοσηλευτικό προσωπικό. Και νομίζω ότι δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Σε προσωπικό επίπεδο παίρνετε κάποια μέτρα προστασίας? Προς το παρόν όχι. Πάντως ήδη έχουν ξεκινήσει μάσκες στα φαρμακεία. Ναι, ισχύει, ναι. Προς το παρόν δεν έχω να φοβηθώ κάτι. Εννοείται με ανησυχία, είναι γειτονική χώρα η Ιταλία και φαντάζομαι ότι το κράτος είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε οτιδήποτε χρειαστεί για να μην έχουμε τις συνέπειες που έχει στην Κίνα και γενικότερα. Πιστεύετε όμως ότι θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια επιδημία αν φτάσει και στη χώρα μας? Πιστεύω ότι έχουμε πολύ σημαντικό ιατρικό προσωπικό που είναι σε θέση να οργανωθεί σωστά και να το αντιμετωπίσουμε. Εσείς παίρνετε κάποια μέτρα προσωπικά? Προσέχουμε όσο γίνεται στην καθημερινότητά μας, στα πλαίσια του φυσιολογικού. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα φτάσει στη χώρα μας και δεν θα χρειαστεί να έχουμε περαιτέρω προβλήματα. Ο κόσμος ωστόσο έχει ανησυχήσει και υπάρχει μεγάλη έλλειψη στα φαρμακεία όσον αφορά στις μάσκες. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Κακώς μια ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει απόθεμα μασκών. Πρέπει σίγουρα και σύντομα να το ρυθμίσουμε το θέμα αυτό, γιατί όπως είπαμε και πριν, δίπλα μας είναι η Ιταλία. Φαντάζομαι δεν θα αργήσει να έρθει και εδώ. Ο ιός του κοροναϊού έχει εξαπλωθεί και στη γειτονική Ιταλία. Αυτό σας φοβίζει ότι θα φτάσει και στη χώρα μας? Δεν νομίζω να φτάσει. Γιατί όμως? Γιατί πιάνει η άνοιξη του καλοκαίρι. Αν δεν έχει φτάσει, πιστεύω ότι θα έρθει σίγουρα. Δεν θα μας εξαιρέσει. Πιστεύετε ότι η χώρα μας είναι έτοιμη για να αντιμετωπίσει μια τέτοια επιδημία, ένα τέτοιο ιό? Όχι, δεν το πιστεύω. Δεν μας έχει αποδείξει ότι είναι έτοιμη για τέτοιου είδους καταστάσεις. Δεν το πιστεύω. Ποια μέτρα πιστεύετε ότι θα πρέπει να λάβει η χώρα μας? Δεν ξέρω ποια είναι τα μέτρα. Πιστεύω κατά τη γνώμη μου να κλείσει τα σύνορα. Αλλά και τα σύνορα να κλείσει, υπάρχουν τρόποι για να. Ιός είναι, δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Δεν ξέρω. Εσείς ανησυχείτε? Φυσικά και ανησυχώ, όπως όλος ο κόσμος. Παίρνετε κάποια μέτρα προστασίας? Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν μπορώ να προφυλαχτώ. Δεν ξέρω πού θα μου έρθει. Δεν το γνωρίζω. Ο ιός του κοροναϊού έχει εξαπλωθεί και στη γειτονική Ιταλία. Αυτό σας ανησυχεί ότι θα φτάσει και στη δική μας χώρα? Δεν ξέρω ακριβώς τι να σας πω για τον κοροναϊό, δεν ξέρω. Ανησυχείτε σε προσωπικό επίπεδο ότι μπορεί να καταλήξει σε πανδημία στη χώρα μας? Ανησυχώ γιατί έχω και ένα μικρό. Πιστεύετε ότι η χώρα μας είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει μια τέτοια επιδημία εάν φτάσει τελικά ο ιός του κοροναϊού εδώ? Μπορεί. Μπορεί να υπάρξει θεραπεία. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Προσωπικά εσείς παίρνετε κάποια μέτρα προφύλαξης? Όχι, δεν με έχουν συνιστήσει ακόμα. Δεν μου έχουν πει να πάρω τίποτα. Βέβαια, είναι ανήσυχο πράγμα. Όταν είναι κοντά στη γειτονιά υπάρχει πρόβλημα. Πιστεύετε ότι η χώρα μας είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει μια τέτοια επιδημία, αν φτάσει τελικά ο ιός? Είναι να μην φτάσει εδώ. Άμα φτάσει, είναι δύσκολο πράγμα να το πιστεί. Εσείς σε προσωπικό επίπεδο παίρνετε κάποια μέτρα προστασίας και προφύλαξης? Όχι, γυμνάζομαι κάθε μέρα και δεν νομίζω να έχω τίποτα. Γυμνάζομαι 2 ώρες την ημέρα και είμαι εντάξει. Ο ιός του κοροναϊού έχει εξαπλωθεί και στην Ιταλία, στη γειτονική Ιταλία. Εσείς πώς το σχολιάζετε αυτό, ανησυχείτε ότι θα φτάσει και στη χώρα μας? Σίγουρα θα φτάσει. Σίγουρα. Είναι θέμα ημερών. Πιστεύετε ότι η χώρα μας είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει μια τέτοια επιδημία? Δεν νομίζω. Τι να σας πω. Ποια μέτρα πιστεύετε ότι θα έπρεπε να πάρει η χώρα έτσι ώστε να μην νοσήσει? Πολλά μέτρα θα έπρεπε να πάρει. Καταρχήν να μην επιτρέπει να βγαίνει ο κόσμος έξω ή να έρχονται. Τα μέτρα αυτά τα παίρνει ωστόσο? Δεν νομίζω. Σε προσωπικό επίπεδο εσείς έχετε πάρει κάποια μέτρα έτσι ώστε να προφυλαχτείτε? Τίποτα. Δεν υπάρχει ενημέρωση έτσι ωστόσο? Ούτε ενημέρωση, από πού να ενημερωθούμε? Πιστεύουμε να μην φτάσει, αλλά δεν νομίζω.
θα φτάσει σίγουρα. Όχι μόνο εδώ, παντού θα εξαπλωθεί. Δεν γίνεται. Για να μην φτάσει πρέπει να αποκλειστούν τα πάντα. Και είναι πολύ δύσκολο.